Εγκρατείας τη εγλυλόν πριν φύστην διονύον, εις τράψας θαυμάτων ακτίνας, ηλαρίων πατήριμων, και γέγονας φωστήρ περηφανής, και στήλος ευσεβίας Θεαυγής, καταβγάζον τη εν Θεό σου βιώτη, τους πίστη προσιώντας η. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πάσιν η άματα. Τη 21η του μηνός Οκτωβρίου, Ιλαρίων Οσίου του Μεγάλου, Γαΐου Δασίου και Ζωτικού των Μαρτύρων, Θεοδότης και Σοκράτους Πρεσβυτέρου και Μάρτυρος, Ευκράτους και Άζη των Μαρτύρων, Ζαχαρίου Οσιομάρτυρος, Φιλοθέου Οσίου του Αθωνίτου, Ανδρέου, Στεφάνου, Παύλου, Πέτρου και των συναυτής Μαρτύρων, Βαρούχ Οσίου, Ιακώβου Οσίου της Μονής του Βαθέως Ρίακος, Πλαντίνου και Ειρήνης των Οσίων, Ούρσουλας Παρθενομάρτυρος και των συναυτή Παρθένων, Βαρνάβα και Ιλαρίωνος των Οσίων των εν περιστερώνη της Κύπρου, Ιλαρίωνος Επισκόπου Μογλενών, Ιωάννου Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτου και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμο. Ο Όσιος Ιλαρίων Ωμέγας γεννήθηκε το 333 μετά Χριστόν στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κομόπολη στην οποία ανατράφηκε ονομαζόταν Θαβαθά, 5 μίλια μακριά από την Γάζα. Οι γονείς του ήσαν πλούσιοι δωλολάτρες. Στην επιθυμία τους να σπουδάσουν όσο γίνεται καλύτερα τον ιό τους, τον έστειλαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο Ιλαρίων γνώρισε την χριστιανική πίστη, την αγάπησε και βαπτίστηκε χριστιανός. Έγινε μιμητής του Μεγάλου Αντωνίου και έμεινε αρκετό καιρό κοντά του. Όταν πέθαναν οι γονείς του, επέστρεψε στην πατρίδα του, διαμήρασε στους φτωχούς όλη του την κληρονομιά και πήγε στην έρημο. Εκεί κάποτε συνάντησε ληστές με τους οποίους είχε τον εξής διδακτικό διάλογο. «Εάν σε συναντούσαν κλέφτες», τον ρώτησαν, «τι θα έκανες?» Και εκείνος απάντησε, «Τι να φοβηθεί ο γυμνός?» Έπειτα του είπαν, «Αν σε σκότωναν», ο Ιλαρίων απάντησε, «Τόσο το καλύτερο. Ο σωματικός θάνατος κλείνει την νύχτα της παρούσας ζωής και μας εισάγει στην ανατολή της μέλουσας ζωής». Οι απαντήσεις του Ιλαρίωνα είχαν ως αποτέλεσμα την μετάνοια των ληστών. Ο Ιλαρίων έλαβε από τον Θεό και το χάρισμα να κάνει θαύματα. Αφού περιόδευσε σε πολλούς τόπους και χώρες, παρέδωσε στον Θεό την ψυχή του ειρηνικά, σε ηλικία 80 ετών. Η Αγία Θεοδότη και Σοκράτης ο Πρεσβύτερος έζησαν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν βασιλέας ήταν ο Αλέξανδρος Σεβίρος και μαρτύρησαν στην Άγκυρα. Η Θεοδότη καταγόταν από ευγενική οικογένεια, ήταν θαραλέα στην πίστη και όπου κι αν βρισκόταν μιλούσε για το Ευαγγέλιο και προσπαθούσε να αυξάνει τον αριθμό των αφοσιωμένων στην λατρεία του Χριστού. Ο πρεσβύτερος Σοκράτης ήταν ιερέας από εκείνους που δεν λειτουργούσαν μόνο, αλλά και φωτίζουν και οικοδομούν και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την πίστη και το ποίμνιό τους. Στην εργασία του αυτή ο Σοκράτης είχε πολύτιμο βοηθό την ευσεβή Θεοδότη, που με την διδασκαλία της προπαρασκεύαζε ειδωλολάτρησες γυναίκες στην γνώση των αληθιών της πίστεως και στην αποδοχή του Αγίου Βαπτίσματος.
Έτσι λοιπόν καταγγέλθηκαν και οι δύο για τις ενέργειές τους αυτές, συνελήφθησαν και με απειλές και μαρτύρια προσπαθούσαν να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν στα είδωλα. Αλλά η γυναίκα και ο ιερέας απέκρουσαν με αγανάκτηση την ασεβή τους πρόταση και σφράγισαν την ομολογία της πίστεώς τους με το αίμα τους, αφού υπέστησαν θάνατο με αποκεφαλισμό. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης, ο Μονεμβασιώτης, ήταν Υιός Ιερέα και γεννήθηκε στο χωριό Γεράκι της Μονεμβασιάς. Το 1770, όταν οι Αλβανοί ήλθαν στην Πελοπόννησο, έσφαξαν τον πατέρα του και αυτόν, μαζί με την μητέρα του, τους απήγαγαν στην Λάρισα. Τότε ο Ιωάννης ήταν 15 ετών. Εκεί πουλήθηκε μαζί με την μητέρα του σε κάποιο Τούρκο αγά. Επειδή όμως ο Τούρκος δεν είχε παιδιά, θέλησε να υιοθετήσει τον Ιωάννη αφού τον εξισλαμίσει. Οι τεράστιες και ποικίλες προσπάθειες του Τούρκου για να εξισλαμίσει τον Ιωάννη δεν έφεραν κανένα καρπό. Ο Ιωάννης με υψηλό φρόνημα διαρκώς έλεγε «Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι. Χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τότε ο Τούρκος μέσα στο σπίτι του άρχισε να βασανίζει σκληρά τον Ιωάννη. Την περίοδο του 15 Αυγούστου τον πίεζε να φάει κρέας και μάλιστα είχε βάλει και την μητέρα του να τον παρακαλεί και αυτή να φάει από τα δελεαστικά φαγητά. Αλλά ο Ιωάννης απάντησε «Εγώ είμαι Υιός Παπά και πρέπει να φυλάτω καλύτερα τους νόμους και τα έθιμα της Εκκλησίας σε σχέση με τους Υιούς των λαϊκών». Εξαγριωμένος ο σκληρός Τούρκος από την στάση του Ιωάννου, τον μαχαίρωσε στην καρδιά, με αποτέλεσμα να τελειωθεί μαρτυρικά την 21η Οκτωβρίου του 1773. Θείον γόνον σε μονεμβασία ανευλάστησε καρποφορούντα Ιωάννητας της πίστεως χαρίτας των γαρπατρών θεσμών αντεχομένος τους εκ της αγάρ αθλήσας κατήσχυνας μάρτης εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικετεύε δωρήσας Θεέ